televoting για την προκήρυξη απεργίας προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, ώστε κάθε εργαζόμενος να έχει τη δύναμη και το δικαίωμα να αποφασίζει αν συμφωνεί ή όχι με μία κινητοποίηση. Την ίδια στιγμή σχεδιάζεται ψηφιακό μητρό συνδικαλιστικών οργανώσεων και στελεχών. Τις αντιδράσεις καταγράφει Άρης Λάπος. Απεργία με το πάτημα ενός κουμπιού στο τάμπλετ ή στον υπολογιστή σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας με σκοπό να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις των συνδικάτων. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο να ψηφίζονται ηλεκτρονικά. Ο εργαζόμενος δεν θα χάνει τη δουλειά του και να πάει στη Γενική Συνέλευση. Το ηλεκτρονικό δεν νομίζω ότι θα προσφέρει κάτι. Καθιερώνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία στις διαδικασίες της απεργίας. Για να υπάρχει το δικαίωμα στο κάθε εργαζόμενο να έχει δικαίωμα να ψηφίζει. Και όχι οι λίγοι να αποφασίζουν για τους πολλούς. Στο άκουσμα της είδησης ήχησαν τα ατύμπανα του πολέμου από συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες διαφωνούν με τα σχεδιαζόμενα νέα ήθη. Τα σωματεία είναι συλλογικές οργανώσεις όπου πρέπει να μαζεύονται οι εργαζόμενοι, να συζητάνε και να αποφασίζουν. Και όχι από τον καναπέ ο καθένας να ψηφίζει ό,τι νομίζει και ό,τι του έρχεται. Πρόκειται λοιπόν για μια προσπάθεια του κράτους και της εργοδοσίας να βάλουν ακόμα περισσότερο στο χέρι τα σωματεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει ειδική εφαρμογή όπου οι εργαζόμενοι θα μπορούν από το κινητό τους να ψηφίζουν για την απεργία και έτσι η διαδικασία να γίνεται πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Να γίνεται ηλεκτρονικά, να τελειώνουμε. Όλα να γίνονται ηλεκτρονικά πλέον. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων και στελεχών, όπου θα είναι καταγεγραμμένοι όλοι όσοι συμμετέχουν στη συνδικαλιστική δράση. Μυρίζει, πρέπει να σας πω, πάρα πολύ φακέλωμα και παλιές εποχές. Ας αφήσει η κυβέρνηση τα συνδικάτα να κανονίσουν τα του οίκου τους.